Γεια χαρά. Και ξαφνικά ο Ιέρο έγινε προπονητή στην Εθνική Ισπανίας. Ποιος να το έλεγε? Σαν πως το ξέρει και ο ίδιος. Την τελευταία στιγμή απολύθηκε ο Έτσι και η Ισπανική Ομοσπονδία, επειδή ο Έτσι είχε υπογράψει στη Ρεάλ και η Ισπανική Ομοσπονδία το ήξερε πριν το ανακοινώσει η Ρεάλ, ζωγαδιάστηκαν εκεί στην ΥΠΟ, έτσι, ΥΠΟ, Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και απέλυσαν τον Μάγκα και στείλαν τον Ιέρο. Το ερώτημα είναι ότι τι κάνει τώρα η Εθνική Ισπανίας που είχαμε φοβερή αντίδραση από Ράμος και από άλλους παίκτες της Εθνικής Ισπανίας. Δεν θα αύριο πέσει και πέσει και σπουδαίο μάση με την Πορτογαλία. Και από τα μηνύματα που παίρνω, αυτοί που ενδιαφέρονται είμαι όλοι για το στοίχημα. Αυτό ρωτάνε. Και τι θα γίνει τώρα, Γιώργο, Ισπανία, λέει, να πούμε στο στοίχημα, να εμπιστευτούμε τον Ιέρο. Έχει ξανακάνει προπονητής. Έχει γνώση. Εγώ το μόνο που ξέρω για τον Ιέρο είναι ότι πολύ αγαπητός σε όλους τους Ισπανούς. Θέλος Ρεάλ της Εθνικής Ισπανίας. Γεγονός είναι πάντως ότι έγινε ανακατοσούρα στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Επαναλαμβάνω ότι πολλοί παίκτες με επικεφαλή στο Ράμος αντέδρασαν σε αυτή την απόφαση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και εκεί έχει γίνει ιστορία. Άντε, δεν μπορώ τη λέξη. Έχω πάρει και αρκετά μηνύματα γιατί, όπως είναι γνωστό, το Μουντιάλ είναι στοίχημα. Έτσι το αντιλαμβάνεται τώρα όλος, ο περισσότερος κόσμος. Το περιμένει σαν στοίχημα. Είναι η χρυσή ευκαιρία για τους τζογαδόρους αλλά και για τους μη τζογαδόρους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πέσουν στοίχημα στο ποδόσφαιρο. Όταν όμως έχουν τις δύο μεγάλες διοργανώσεις, το γύρο και ειδικά το Μουντιάλ, όλοι πέφτουν με τα μούτρα στο στοίχημα. Και υπάρχουν πολλών ειδών παιχνίδια. Ξέρω ανθρώπους που παίζουν τα κόρνερ. Πάρα πολλοί παίζουν τα κόρνερ. Υπάρχουν και πολλοί που παίζουν ποιος θα είναι ο πρώτος κόρνερ του Μουντιάλ. Για όσους δεν έχουν δει τα κοιτάπια, να πω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες και η UEFA και η FIFA, συγγνώμη, αναφέρουν για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ το Μέση με απόδοση 7,5. Πρώτο σκόρερ ο Μέση, ή μάλλον με τη μικρότερη απόδοση, ο Μέση 7,5. Δεύτερος στη λίστα ο Νεϊμάρ, όχι ο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ με 8. Και τρίτος στη λίστα είναι δύο μαζί, ο Ρονάλντο και ο Γκρισμάν με 10 απόδοση. Με 12 απόδοση στο στοίχημα είναι άλλοι δύο στη λίστα. Ποιοι? Ο Κέιν και ο Λουκάκου. Και ο Άγγλος και ο Βέλγος 12 απόδοση πληρώνουν ότι θα βγουν πρώτοι σκόρερ στο Μουντιάλ. Και ακολουθούν μετά με 20 απόδοση ο Σουάρες με τον Καβάνι. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Είμαι συνταξιούχος από τον υπόδρομο, τζόκεϊ πρώην. Τζόκεϊ. Ναι, ναι, Γιώργο, και ξέρω ότι σ' αρέσουν οι υποδρομίες. Για πες μου το όνομα, θύμισε μου το. Δεν μπορώ να σου πω το επιθετό μου, γιατί μετά πλακώσει μια χέρι. Τι θα γίνει, τι θα πάθεις, δεν κατάλαβα. Μυστικό είναι. Όχι, δεν είναι μυστικό, αλλά... Έλα μόνο τώρα, πες το επιθετό σου να πούμε. Καλόπουλος. Μάλιστα. Σωτήρης Καλόπουλος. Έλα, δεν σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι, βέβαια. Σκιαδόπουλος. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ναι. Είχα μπει στο ίντερνετ. Ναι. Και είχα δει μια εκπομπή σου, δεν ξέρω ποια εκπομπή, που είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο. Ναι. Το οποίο αυτός μπορεί να ήταν Ολυμπιακός και σου λέει κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε η συζήτηση και λες εσύ ότι το μόνο που ξέρω του λες είναι ότι βγάζει το πάρει Ολυμπιακός φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό του είπες. Ναι. Και σου λέει αυτός. Καλό είναι Μάγκα, σου λέει αυτός. Άμα το πάρει, εσύ τι θα κάνεις? Και του λες, κοίταξε, δεν κάνω πρόβλεψη. Εκτιμάω καταστάσεις, του λες εσύ. Ναι. Και κάθω και το άκουγα τώρα, εγώ είχα μπει στο ίντερνετ. Και πράγματι έγινε όπως τα είπες εσύ, Γιώργο. Ναι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος που σου βγήκε επιθετικά μέσα σε εισαγωγικά, δεν πρέπει να βγει και να σου ζητήσει συγγνώμη? Όχι, μου, εντάξει. Εντάξει, τι έγινε? Είχε μια άλλη άποψη αυτός, άλλη άποψη εγώ, εντάξει. Όχι, αλλά στο είπε κάπως επιθετικά. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να μπει και να του πει: μπράβο, ρε Γιωργάρα, είσαι μάγκας, το είπες όπως έγινε, συγγνώμη για αυτό που είπα. Για πες μου, ρε Αναπαταρά, τι βλέπεις από Μουντιάλ?
Έλα, εγώ, το προσωπικά να σου πω, εγώ Γιώργο μου. Ναι. Βλέπω την Βραζιλία. Εγώ προσωπικά. Όπως όλος ο κόσμος. Α, ναι, ναι, σου απάντησα. Έγινε, ρε. Εσύ τι βλέπεις, Γιώργο? Τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, δε. Σε ευχαριστώ πολύ. Που σε άκουσα, Γιώργο. Για καλά, φίλε, για καλά. Να επαναλάβω γρήγορα τις αποδόσεις που δίνει η FIFA και σε βαθμίδες εταιρείας για το ποιος θα βγει πρώτος σκόρ στο Μουντιάλ. Πρώτος σκόρ με 7,5 απόδοση ο Μέση. Δεύτερος σκόρ με 8 απόδοση ο Νεϊμάρ. Δύο στη δίτη θέση ο Ρονάλντο με τον Κρισμάν με 10 απόδοση. Ακολουθούν με 12 απόδοση ο Κέιν με τον Λουκάκου. Και με 20 απόδοση δύο Ρουγουανοί, ο Σουάρες με τον Καβάνι. Έβαλα κάτι τα πράγματα για η λογική, λέει ότι πιο πιθανό να βγει πρώτο σκόρερ είναι αυτός που η ομάδα του παίζει με εύκολους αντιπάλους. Έτσι δεν είναι? Άλλο να παίζεις, ξέρω εγώ, Πορτογαλία, Ισπανία, και άλλο να παίζεις με έναν εύκολο αντίπαλο. Βλέπω λοιπόν ότι πολλές πιθανότητες για πρώτο σκόρερ ή μάλλον για πρώτη σκόρερ έχουν δύο. Ο Κέιν με τον Λουκάκου. Γιατί? Γιατί τόσο η Αγγλία όσο και το Βέλγιο έχουν για αντίπαλους τον Παναμά και την Τινησία. Άρα είναι πιο εύκολο αυτοί να βγουν πρώτοι σκόρες. Θα μου πεις ότι και η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο έχει αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Σύμφωνοι. Ή η Ουρουγουάη έχει για αντίπαλο την συγγνώμη, ναι, 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 τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Πάντως στο στοίχημα για πρώτο σκόρ το παίζουν πάρα πολύ. Έλα, φίλε. Έλα, Τζόρτ, καλησπέρα. Θανάσης. Θανάση, μισό λεπτό να πούμε κάτι. Το οποίο εγώ το θεωρώ και εσύ το θεωρείς και όλος ο κόσμος ότι είναι σοβαρό. Για όσους δεν το έχουν πληροφορηθεί. Στην κυρία του Παύλου του Βαρδινογιάννη. Του Γιανακόπουλου. Από το Παύλου του Βαρδινογιάννη. Του Παύλου του Γιανακόπουλου. Πήγε και ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Και. Και καλά έκανε και πήγε, εντάξει. Έξω από την εκκλησία κάποιοι τον αποδοκίμασαν. Και κάποιοι άλλοι, τώρα, κάποιοι άλλοι του πέταξαν στη μάπα ένα μπουκάλι νερό. Τόσο, αυτά είναι τραγικά. Τόσο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τεράστια μαλακία του. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί του αποδοκίμασαν αυτού, του απομόνωσαν. Αλλά δεν είναι παιδί μου άνθρωπος. Αμαυρίζουν και την κηδεία του ανθρώπου του αλλού. Όχι μόνο, πήγαινα τιμή σε ένα μικρό. Τώρα αυτά είναι τραγικά πράγματα τώρα. Δεν ξαναζούμε τις ζητήσεις εποχής, τώρα είναι τραγικά αυτά. Για τη μνήμη δηλαδή του ανθρώπου που έφυγε. Πώς θα γίνει. Και λαφρύ το χώμα να το σκεπάζει κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κεραμίδα ήταν αυτή, ρε. Τέρμα ο Καμπούρης, Τέζα. Τέζα. Τι έγινε, ρε Γιώργο, τώρα. Λέμε ότι επειδή υπέγραψε τη Ρεάλ. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ποιο το ανακοίνωσε, αυτό ή η Ρεάλ? Η Ρεάλ. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, γιατί τον διώξαν αυτό? Αυτοί το έμαθαν 10 λεπτά πριν την ανακοίνωση τη Ρεάλ. Το είχαν μάθει. Συγγνώμη που στο λέω. Βλέπω μπάλα κοντά στα 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι ποτέ να ξαναγίνει. Όχι, αυτό το πράγμα. Μια μέρα πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Ποτέ. Και εγώ σε ρωτάω τώρα, τι γίνεται, πώς πάει η Ισπανία? Αυτό λέμε τώρα, ξέρω εγώ, πώς θα πάει. Με τον αυτό ιέρο... πώς θα εξελιχθεί. Δεν θέμα ιέρο, Γιώργο, γιατί και οι παίκτες αυτοί είναι ο έμπειροι όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί το, να θέμα είναι, το θέμα είναι ότι αντέδρασαν πολλοί παίκτες με πρώτο ο Ράμος. Κάτσε, ρε Γιώργο, εσύ δεν αντιδρούσε. Κάτσε, περίμενε, ο Ράμος είναι και αρχηγός στην Ισπανία. Όχι, μα και ο προπονητής που έφυγε θα ήταν προπονητής στη Ρεάλ. Και ο Ράμος είναι στη Ρεάλ. Εγώ ξέρω ότι με τον Λουμπετέγκη η Ισπανία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε φάει 2 ή 3 γκολ μόνο σε όλου του ομίλου, ήταν αίτητη και γενικά είναι 4 και 5. Γι' αυτό έχω πέρα μηνύματα που λένε και τι γίνεται τώρα σχηματικά που λένε για δικαιώματα η Ισπανία. Τώρα εντάξει, εμένα στα παπάρια μου συγγνώμη το στοίχημα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να ξέρει αυτό πώ θα εξελιχθεί. Μπορεί να βγει υπέρ, μπορεί να βγει και κατά. Ναι. Δεν ξέρει πώ μπορεί να εξελιχθεί. Γιατί η αρχική απόφαση και ποια ήταν. Ποια? Να πάει ο... Ποιο? Να πάει ο Ντελμπόσκι με τον Μπουγιόλ. Με τον Μπουγιόλ. Παρέα. Δηλαδή ένα Ισπανό. Ένα Ισπανό και ένα Καταλανό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μου λε τώρα. Μα γινόντουσαν στην ΕΠΟ αυτά. Πε ότι πήγαμε Μουντιάλ εμεί και μια μέρα πριν το Μουντιάλ, το δικό σα ο Λαγκαμά, που το λένε Μωρό Κίμπε, υπέγραφε στον Ολυμπιακό. Τι θα γινόταν και γινόταν αυτό το πράγμα. Πε τι θα γινόταν. Αυτά είναι. Δηλαδή τώρα για μένα αυτό που κάνει Ισπανική Ομοσπονδία δεν γίνεται ούτε στον Άγιο Ερώθιο. Συγγνώμη για να μην μειώσω και τον Άγιο Ερώθιο. Αυτά είναι, μιλάμε τώρα τραγικά πράγματα. Μια μέρα πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ. Μα είναι και δύο μέρες πριν το παίξει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Γι' αυτό οι Ισπανοί, ρε Γιώργο, πάντα έχουν προβλήματα. Γιατί μεταξύ τους τρώγονται. Δεν ξέρω και τι γίνεται. Καταλανοί, αυτοί, Μαδριλένοι, Βάσκοι. Βάσκοι, αυτονομιστές. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί. Δηλαδή, μιλάμε πριν να γίνεται τη Βουρλή. Είναι τρομερό αυτό. Μια μέρα πριν το Μουντιάλ. Αν κάτσει και σκεφτεί αυτό που έγινε, είναι τρομερό. Μια μέρα πριν να αρχίσει το Μουντιάλ. Ποια ομοσπονδία στον κόσμο θα το κάνει αυτό. Δεν νομίζω να το κάνει καμιά άλλη. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο που παίρνει. Και είπαμε το ερώτημα δικό σου, είναι τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω με τον ιερό. Πάντως ο ιερό γενικά είναι συμπαθητική μορφή. Ναι, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι και ένα θρύλο έτσι του ποδοσφαίρου εκεί. Τώρα το θέμα είναι εξής. Ή μπορεί να καεί ή μπορεί να αναδειχθεί. Δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο είναι περίεργο αυτό. Να δούμε, να δούμε. Πάντως για πρώτο σκόρερ κάτι άλλο που είπες. Ναι. Το οποίο δεν το έχει πει. Α πούμε, ξέρει ποιο είναι πρώτο σε ενεργεία σκόρερ Μουντιάλ από αυτού που παίζουν τώρα σε όλο το Μουντιάλ. Ο Μίλλερ. Μπράβο. Και έχει 10 γκολ ο Μίλλερ σε Μουντιάλ. Ο Μίλλερ. Αν σκεφτείς ότι ο Ρονάλντο είχε 15 και 16 ο Κλόζε, ο Μίλλερ γενικά με τη Γερμανία να στένεται. Δεν τον έχω σε εκτίμηση, αλλά είναι οπορτουνιτής της ευκαιρίας και με τη Γερμανία να στένεται. Δεν ξέρω, εγώ το Μίλλερ το βλέπω πολύ μεγάλο outsider. Μπορεί να σκοράρει. Δεν το δίνουν στους πρόσφυγες. Ναι, γιατί δεν έχει κάνει καλή χρονιά ο Μίλλερ. Ακριβώς. Αλλά δεν ξέρω, η Γερμανία είναι και σε μια χώρα γενικά που σκοράρει. Στους ομίλους η Γερμανία. Συγγνώμη, και το Λεβαντόφσκι δίνουν με 20 αποδόσει. Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα, το πρώτο σκόρ είναι και λίγο ρέντα, είναι πιο σφαρά και τα πέναλτι. Κέρδισε χθες η Πολωνία 4-0 τη Λιθουανία. Ναι. Έβαλε 2 γκολ ο Λεβαντόφσκι. Ναι, η Πολωνία όμως θα προχωρήσει, ρε Γιώργο. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να περάσει πάνω από του 16. Άντε να είναι, πάει. Είναι και σε πολύ δύσκολο όμιλο, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν είναι, δηλαδή είναι και, ο πρώτο σκόρ συνήθως. Συνήθως φτάνει μέχρι τους 4. Άμα δεις τους τελευταίους. Αφού θα έχει περισσότερα παιχνίδια. Ακριβώς, γιατί έχει περισσότερα παιχνίδια. Δεν ξέρω, εντάξει, το πρώτο σκόρ είναι λίγο περίεργο. Είναι, ας πούμε, πώς θα κάτσει. Πάντως ο Μίλλερ με 10 γκολ, γιατί το διάβαζα προχθές. 10 γκολ ο Μίλλερ, ο Γιώργος στο Μουντιάλ. Βέβαια. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά γκολ. Δηλαδή σε Μουντιάλ να έχει βάλει 10 γκολ. Βέβαια. Α δούμε, λοιπόν, είδαμε. Έλα, έγινε, για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ. Εσύ. Έλα, φίλε μου. Τώρα σε ακούω. Ναι. Έλα, Γιώργο, Μιχάλης από Κλαχώμα. Καλώς το Μιχάλη, τι γίνεται, ε? Καλά, εσύ τι κάνεις. Για πάμε. Ναι, καταρχήν ήθελα να συνημερώσω για τον Κυριάκο Γιακογιάννη. Είχε ρωτήσει κάποιον αν ζει και σου λέω εγώ ότι ζει. Το έχω ψάξει. Είναι γεννημένος 27, είναι πολύ μεγάλο. Μεγαλύτερος από το συγχωρημένο τον Παύλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω και αυτό. Η πρώτη παρατήρηση είναι που είπες ότι το Μουντιάλ αρχίζει την Πέμπτη για πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι παλιά, επειδή είμαι 58 χρονών και τα θυμάμαι αυτά από το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ το άνοιγε πάντα η ομάδα που ήταν η κάτοχος του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου. Μετά αυτό έχει αλλάξει, το κάνει η διοργανώτρια. Ναι, ναι. Όπως παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, η Βραζιλία με την Ιουγκοσλαβία έφερε 0-0. Ναι. Και πάει λέγοντας, δεν θέλω να τρώω τον χρόνο με αυτά και άλλα, αλλά πάντως μιλώντας για εκπλήξεις ήθελα να πω το εξής. Οι εκπλήξεις είναι πάντα μες στο κόλπο στο Μουντιάλ και ξεχνάμε το Μουντιάλ του 2002 όπου η Τουρκία και η Κορέα, η Νότια Κορέα πήγαν στα ημιτελικά. Η Νότια Κορέα πήγε στα ημιτελικά να πούμε με πίπα κόλλο που την πήγε η υπηρεσία. Η Τουρκία όμως είχε μαντάρα. Τότε είχε μαντάρα. Εκεί έκανε ένα σοβαρό φάουλ ο Μπάλακ με την Κορέα και δεν έπαιξε στο τελικό, άμα θυμάσαι. Ναι. Δεν μπόρεσε. Ακόμη ένα. Κάποιος είπε για τη Γερμανία ότι θα μπορούσε να αποκλειστεί στους ομίλους. Ναι. Εγώ αυτό το βρίσκω εντελώς απίθανο. Αλλά ας θυμηθούμε τα Euro του 2000 και το 2004. Δεν βγήκε από τους ομίλους εκεί. Πήγε πολύ άσχημα η Γερμανία. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Πού το θυμάμαι. Αυτά τα δύο γύρω ήταν τα χειρότερα της Γερμανίας, ειδικά στο γύρο του 2000, στον ίδιο όμιλο με την Πορτογαλία, τα δεύτερα της Πορτογαλίας τους κέρδισαν 3-0. Το θυμάσαι αυτό? Βεβαίως. Με τα δεύτερα έπαιξε η Πορτογαλία. Ναι, ναι. Αυτά, Γιώργο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Γεια, γεια. Να πω κάτι άλλο. Μια που είπε και τώρα για την Βραζιλία ο φίλος, υπάρχει ένα στατιστικό. Η Βραζιλία σε πρώτο αγώνα του Μουντιάλ έχει τυφεί μόνο μία φορά το 1930. Από τότε και μέχρι σήμερα, στην έναρξη του Μουντιάλ, με το που ξεκινάει το Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα που δίνει η Βραζιλία, δεν έχει τυφεί ποτέ. Αυτό όμως, υπάρχει ένα καλύτερο ρεκόρ. Υπάρχει ομάδα που έχει παίξει οπωσδήποτε λιγότερα Μουντιάλ από την Βραζιλία,
Αλλά στο πρώτο παιχνίδι της σε Μουντιάλ δεν έχει κάνει ποτέ ήττα. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Η Ελβετία. Γιατί το λέω? Πρώτο παιχνίδι έχουμε Βραζιλία, Ελβετία. Ναι, μας ακούτε? Ναι. Έλα Γιώργο. Έλα ρε, μίλα ρε. Νόμιζα ότι μιλούσε από φίλος. Έλα πάμε. Καταρχάς συλληπιτήρια για τον Παύλο Γιανακόπουλο. Είδα εδώ κάτι σκηνές πολύ συγκινητικές. Τι να πω, αιωνία η μνήμη του. Ας είναι παράδειγμα για όλους αυτούς που έχουν τη δική του δύναμη και τη δική του ισχύ. Και όσον αφορά αυτό που έγινε με τον Μαρινάκη, ήταν απαράδεκτο. Δεν, εντελώς. Στενοχωρήθηκα δηλαδή. Εντελώς απαράδεκτο. Παιδί μου, πώς να σου το πω. Λίγο αρχαία ιστορία να έχεις διαβάσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέτοια στιγμή, παιδί μου. Ναι, ήταν. Πάγωσα μόλις το είδα. Λέω, τι κάνουν τώρα εκεί πέρα αυτοί. Τέλος πάντων. Η Ισπανία πάρτη κάτω. Ναι. Λοιπόν. Μπορεί όμως και πάρτη πάνω. Δεν νομίζω ρε στη Γιώργο. Εκεί υποβόσκονται πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ τους. Δηλαδή και ανά πάση στιγμή φαίνεται αυτό. Δηλαδή είναι χειρότερα από εμάς αυτοί εδώ πέρα. Δεν θα γινόταν τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Όταν λες είναι χειρότερα από εμάς εννοείς πάω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ρε παιδί μου. Κάπως έτσι την πας τη δουλειά. Ναι αλλά το βλέπεις ότι δηλαδή τι για εδώ τι έχουμε. Εκεί στον πάγκο είναι Καταλαμή και εδώ είμαστε οι Μαδριλένοι. Δεν κατάλαβα. Όχι ρε παιδί μου, είναι χειρότερη αυτή εκεί πέρα. Δηλαδή. Σου έχει περάσει και σε ένα αυτό μικρόβιο μες στο πετσίνα μου. Τι να πω. Όπως επίσης συμφωνώ με τη Γερμανία που είπες ότι δεν τη βλέπω κι εγώ στα καλά της. Και δεν τη βλέπω γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ τα δύο βαρόμετρα ήταν ο Λάμ και ο Σφάινστάιγκερ, αν θυμάσαι. Σφάινστάιγκερ ήταν ο κορυφαίος. Αλλά βγάλανε τον Κρος. Κορυφαίος παίκτης του Μουντιάλ. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν στο πίκο ο Σφάινστάιγκερ. Ο Κρος τώρα παιχταράς, δεν το συζητώ. Πολύ παιχταράς. Όμως δεν ξέρω πώς, τι θα του βγει τώρα μετά από όλο αυτό με τη Ρεάλ, ας πούμε. Ναι. Η κούραση, όλα αυτά, ας πούμε, παίζουν τον ρόλο του. Τι κίνητρο θα έχουν. Μετά από μια κούπα, θα δούμε. Εγώ βλέπω αθόρυβα την Πορτογαλία και ας μην τη θέλω. Ούτε τη θέλω. Και ας μην τη θέλω. Ούτε τη βλέπω. Όχι την Πορτογαλία, το Σάντορ. Ξέρεις γιατί το λέω, εγώ δεν σου λέω θα το πάρει, αλλά θα προχωρήσει πιστεύω, να σου πω γιατί. Γιατί αυτοί παίζουν αυτό το 3-5-2 το Σαντέικο, όπου και κλείνουν πίσω το γκόλο τους, αλλά βολεύει και το Ρονάλντο αυτό το σύστημα πολύ. Γιατί κάθεται μπροστά. Τέλος πάντων, εγώ πάντως βλέπω Αργεντινή να το σηκώνει. Για πολλούς λόγους. Για πες μου έναν λόγο. Ένας λόγος είναι ότι έχει πάρει 3 σερί Champions League ο Ρονάλντο. Δεν γίνεται ο Μέση να μείνει άσφαιρος. Και εννοεί το. Δηλαδή το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι Μέση και Ρονάλντο. Δυστυχώς. Δεν είμαι έτσι. Δυστυχώς. Δεν είμαι έτσι. Τέλος πάντων, θα το δείξει η ιστορία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Δύο υπερωτήματα. Το πρώτο, έλεγες πάντα τέτοια εποχή ότι το πρωτάθλημα συσπυρώνει. Βλέπεις τέτοιο πράγμα στη φετινή πρωταθλήτρια? Α, εννοείς ο τίτλος του πρωταθλήματος. Ναι, αυτό έλεγες πάντα. Ναι, πάντα συσπυρώνει. Δεν σε αφήνει να διαλυθείς. Βλέπεις εσύ να υπάρχει τέτοια συσπήρωση στην ομάδα, στην πρωταθλήτρια? Αυτό το λες από θέμα μεταγραφών. Και προπονητής έφυγε και παίχτες φεύγουν και άλλοι θα φύγουν έτσι όπως φαίνεται. Ποιοι, μόνο ο Ξενοδρόμπης δηλαδή. Ο Αράουχο δεν έφυγε. Μα ήταν δεδομένο. Ο Βράνιες δεν φεύγει. Ούτε εδώ είναι ακόμα. Ναι, αλλά ακούγονται διάφορα συνέχεια. Ακούγονται διάφορα. Ούτε διαψεύδεται. Είμαι γεγονός ότι ακούγονται. Λοιπόν, δεν βλέπω και κανένα να μένει εκεί πέρα. Ενώ από το βασικό κορμό. Μα και εγώ δεν βλέπω να γίνονται σοβαρές μεταγραφές σε καμιά ομάδα. Α, μην μου τριπλάρεις. Εδώ αυτό που είπα. Δεν σου τριπλάω τίποτα. Δεν βλέπω συσπήρωση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Στο Αγρίνιο έγινε μια ένσταση, αν ξέρεις. Δεν την έπαθα την ένσταση. Από έξι ομάδες. Εγώ ξαναπώ ότι στο Αγρίνιο, ενώ τα έχεις κερδίσει όλα, ξαφνικά τα έχασες όλα. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω με λαχτάρα, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, ούτε έχω σχολιάσει αυτό που έχεις πει, ναι. Που είχες πριν κανένα μήνα που είχε γίνει σούσουρο. Περιμένω να πεις με την έναρξη πρωταθλήματος τι βλέπεις. Μέχρι τότε δεν σου λέω τίποτα. Βεβαίως, πολύ καλά κάνεις.
Γιατί. Εντάξει, νομίζω και εσύ ξέρεις κατά βάθος, αλλά τέλος πάντων. Ούτε κατά πλάτος ξέρω, ούτε κατά βάθος. Κάτι ξέρεις παραπάνω. Έγινε, ρε. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Για καλά, έλα, για καλά, φίλε. Έλα. Ξέρεις κατά μήκος, μήπως. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θέλω να εκφράσω. Έλα να σου πω κάτι πριν ξεκινήσει και το ξεχάσω, μην το ξεχάσω. Μάλιστα. Σε θέλει ο Τρίφωνας. Στο υποβλάσεις. Όχι, δεν μου πει. Επικοινωνήσα με τον Βλάση και θα σου εξηγήσει. Δεν έχω μιλήσει καθόλου σήμερα. Πρώτα-πρώτα θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για το θάνατο ενός τεράστιου ανθρώπου και μετά αθλητικού παράγοντα που ακούει στο όνομα Παύλος Γιαννακόπουλος. Μακάρι, μακάρι τη συμπεριφορά και την ανθρώπινη αλλά και την αθλητική συμπεριφορά του Παύλου του Γιαννακόπουλου να την ακολουθήσουν και όλοι οι αθλητικοί παράγοντες που είναι εν ζωή και εν δυνάμει κλπ. Κλπ. Μακάρι. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Τώρα όσο για αυτό το περιστατικό που έγινε στη Μητρόπολη, θέλω να πιστεύω από ότι τουλάχιστον έτσι ένα βίντεο που είδα, κάποιοι λίγοι... Ήταν λίγοι. Ναι, ήταν απαράδεκτο, δεν θα έπρεπε γιατί είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες στιγμές αυτές. Το είπα και προηγουμένως. Ο Μαρινάκης πήγε να κοιμήσει το νεκρό. Ακριβώς. Ακόμη αυτό... και όπως είπε ο προηγούμενος. Δεν το σεβαστίζει, παιδί μου. Έχεις μίσει εναντίον του, δεν το χωνεύεις, δεν τον πας. Όχι εκείνη τη στιγμή. Δείξ' το στο γήπεδο, δείξ' το αλλού. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, τώρα κύριε Γεωργίου, πάει το 20αρικάκι, πήγε στον Κουβά. Είχες πέσει Ισπανία. Βίβα Ισπάνια, τούμπα το φαΐ κύριε Γιώργο. Έτσι, βέβαια. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, δεν μας έφτανε που είχαμε ένα ζυζάνιο μέσα μεταξύ Βάσκων και τα λοιπά που τα είχαμε αυτά αναλύσει λιγάκι. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή προπονητή στο παραδευτερόλεπτο. Έχουμε γκρίνιες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Μεγάλη γκρίνιες, ειδικά ο Ραμός θα έχει κάτι μπουρδέλο και πέρα. Μπράβο, αρπαχτήκανε λοιπόν. Έχουμε μια άφηξη ενός προπονητή ο οποίος απλά τυπικά θα είναι τι να προλάβει σε μια μισή μέρα και δύο να κάνει. Βέβαια. Έτσι. Και βλέπω λοιπόν όλα αυτά επηρεάζουν την κάθε ομάδα, όχι την Ισπανία, την κάθε ομάδα. Και έτσι λοιπόν βλέπω ότι στον Κουβά ο Θοδωράς λίγα. Να σου πω κάτι, Θοδωράκη. Μάλιστα. Τι κουβάς, τι κουβαράς, αγόρι. Ναι, τι οφείδεις, τι κουβίδεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λες λοιπόν για πρώτο σκόρερ και ενώ δεν πρέπει να μιλάς γιατί θα δεις από απόψε από αυτό που ξεστόμησες εντός εισαγωγικών με αγάπη στο λέω θα μου πέσουν οι αποδόσεις στο Λουκάκο και θα σε πάρει κουρδιά όλες ξέρεις γιατί είπα, γιατί είπα ξέρω, Λουκάκου και Κέιν έχουν τον Παναμά ρε. Λοιπόν, όταν έχεις ας πούμε θεωρητικά ρε παιδί μου εύκολες ομάδες έχεις και ευκαιρία στους σκοράρεις. Μπράβο, είσαι πιο πιθανός. Δεν έχεις απέναντί σου άμυνες ξέρω εγώ και ομάδες οι οποίες είναι μπετό ξέρω εγώ. Άντε να έχεις απέναντί σου απέναντι την Κολομβία. Ναι, δεν γίνεται ρε παιδί. Μα βάλεις τρία γκολ. Δεν γίνονται αυτά. Οπότε πάει και αυτός, πάμε για δεύτερο σκαμπύλι. Όχι λοιπόν. Ναι. Έλα από το μαγό και πάει η δεύτερο καμπύλη. Δεν κρατάς τίποτα. Τίποτα. Τάφος είσαι που ανοίγει σε τρία χρόνια. Αυτά από μένα θα δω. Άμα δεν έχει λιώσει ο νεκρός, τον ξανακλείνει με τον τάφο. Ξανά μανά. Δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, τώρα Γιώργο, βλέπεις κάποιοι αστάθμοι παράγοντες τώρα. Δεν έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Δεν έχουμε δύο ομάδες. Κάνουμε εικασίες, κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις. Είναι φυσικό να γίνεται αυτό. Ναι, τι να πούμε τώρα. Δεν έχουμε και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά προς το παρόν και εγώ τώρα θέλω να δω και το Ισπανία. Πορτογαλία, γιατί αυτό, ο πρώτος αντίπαλος Ισπανίας είναι σοβαρός. Ναι, είναι σοβαρός, βέβαια. Εκεί θέλω να δω πόσο έχει πειραστεί η ομάδα. Ναι, και θέλω να μου λες μια απορία, γιατί τώρα το συνέχεια ζητάω συγγνώμη. Αυτός ο Λοπετέγκη, ο προπονητής, ναι. Μπορείς να μου πεις τη διαδρομή του, αν έχεις μια εικόνα από αυτό, γιατί έχω. Όχι. Το μόνο που ξέρω στην εθνική Ισπανία πήγε καλά. Πότε πήγε καλά, πριν, γιατί είναι νέος αυτός. Ναι, στα προκριματικά. Είχε καμία διαδρομή. Δεν ξέρω. Εγώ πίστευα με το όνομα του, ούτε καν το θυμόμουν. Ήτανε πολύ έτσι, Λοπεντέκη. Τι είναι αυτός, λέει, και πάει προπονητής στη Ρεάλ. Οκ, θα δούμε. Εντάξει. Λες να τον πάρεις εσύ. Έχεις ενημερώσει αδιάταξη το καρφί, δεν υπάρχει περίπτωση, την έχεις την χειροπονία. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή πας σε Ισπανούς και σε Πορτογάλους, γι' αυτό. Πιο ωραία διαφήμιση, ξέρεις ποια είναι που έχει ωραία τις τελευταίες μέρες, δεν έχει καιρό. Ποια. Την πεθερά που του λέει στην κόρη, του πήρες τους κωδικούς από την κάρτα. Ναι. Ναι. Και ο άλλος χασκογελάει ο γάμπρος, αγάπη μου λέει και αυτά. Κοίταξε να δεις, ρε φίλε. Και ο άλλος γελάει. Να πάει στις κωδικά του ξετινάξει. Έγινε, γεια χαρά.
Έλα φίλε. Επισηγαμή, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε. Τι κάνεις? Καλά. Δεν θα σε απασχολήσω. Καταρχήν το τηλέφωνο του προπονητή του Μαθουδάκου το άφησε στην Κοπελιά. Ό,τι σου είπα ισχύει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεννοήσου. Ναι, και καλά έκαμε και σε ευχαριστώ. Όχι. Και θα πω και για το Παύλο του Γιαννακόπουλο και κλείνω. Να είναι ελαφρύ το χρώμα που του σκεπάζει για την προσφορά του και στο, καλά και στο Παναθηναϊκό καταρχήν, στο ελληνικό μπάσκετ, στον αθλητισμό και σαν άνθρωπο. Ήταν φοβερό ό,τι έχω αυτό και έτυχε μια πριν 20 χρόνια τον συνάντησε τυχαία. Εγώ τον κάποιο άλλο του μίλησε σε ένα περίπτερο σε Βόρεια Προάστια. Ναι. Και ο άνθρωπο μα χαιρέτησε λε και ήταν ο. Τι να σου πω, ο γείτονά μα. Ο διπλανό μα, απλό άνθρωπο. Πολύ, πάρα πολύ. Ναι, αυτά ήθελα να πω. Γιώργη, πάρ το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είσαι καλά, χαρικά. Για χαρά, για χαρά. Καλή εκπομπή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαγγέλη από Λαγονίση. Γεια σου, Βαγγέλη. Για το Μουντιάλ να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχά, πώ σου φάνηκε η επιλογή Αμερική, Καναδά, Μεξικό. Πάλι θα ξενυχτάμε, Δηλαδή μετά από αυτό που θα περάσουμε το Κατάρ. Να σου πω εγώ τι ήθελα. Για πες. Το επόμενο Μουντιάλ μετά τον Κατάρ, θα ήθελα να γίνει στην Αγγλία. Για να το πάει η Αγγλία, πας και το πάει. Όχι, 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 δεν το λέω γι' αυτό. Η Αγγλία έχει κάνει το Μουντιάλ το 66. Δηλαδή, πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Η Αμερική είχε κάνει για πρόσφατα. Βέβαια. Και το Μεξικό. Το Μεξικό έχει κάνει δύο. Το 86. Και το 78. Όχι, συγγνώμη. Όχι, το 86 και το 70. Και το. Ναι, τότε πρέπει να ήταν. Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι. Ήθελα την Αγγλία για ένα άλλο ακόμα λόγο. Ότι εκεί υπάρχει ποδοσφαιροφιλία. Είναι η χώρα του ποδοσφαίρου. Είναι κοντά σε εμάς. Μπορούμε να πάμε. Καλά, εγώ μέχρι τότε θα έχω γίνει μπανέλη. Δεν ξέρω να πάω. Αλλά... καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, επειδή η Αμερική αρχίζει και ανεβαίνει σαν αγορά. Γι' αυτό το και μόνο. Ξέρω, το ξέρω. Να μην το Αμερική, πώς να πάει η Ευρώπη στην Αμερική. Ναι. Και το μεθεπόμενο με. Την Κίνα, σου λέω. Στους Εσκιμώους. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτός ο Ισπανός παραιτήθηκε γιατί έπρεπε να φύγει. Όχι, απολύθηκε. Απολύθηκε. Ναι. Κοίταξε, σαν κίνηση αυτό που κάνει η Ρεάλ. Έτσι και γινόταν εδώ στην Ελλάδα, θα λέγαμε περί εσχάτης προδοσίας της ομάδας που πήγε να πάρει τον προπονητή της Εθνικής. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή τώρα δύο μέρες πριν ξεκινήσει, ανακοίνωσε το ένα μήνα μετά τη επίρραση. Σαν πως την προετοιμασία αυτός θα την κάνει. Η Real είναι τέτοιο κλαμπ που έχει τέτοια οργάνωση που ανεξαρτήτου του προπονητή που έχει, είναι ρυθμισμένη το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία της, ποια θα είναι τα φιλικά της. Δεν περιμένει από τον προπονητή να κάνει αυτή την επιλογή. Και ο προπονητής έχει ένα κάρο βοηθής που τα κανονίζουν αυτά. Βέβαια. Δεν είναι, να φέρω τώρα το παράδειγμα του Παναθηναϊκού για τη δεδομένη περίοδο, γενικά του Παναθηναϊκού, που περιμένει το Δόνι να υπογράψει, να δούνε σε ποιο κέντρο θα πάνε να κάνουν προετοιμασία, ή τη ΣΑΕΚ παλιότερα που είχε προβλήματα και περίμενε τελευταία στιγμή. Αυτά είναι λυμμένα σε αυτές τις ομάδες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση συγκεκριμένο γεγονός. Τώρα και κάτι τελευταίο πριν κλείσω, στοιχηματικά καθαρά για το Μουντιάλ. Εμένα πάντα μ' άρεσε είχα το βίτσιο να ασχολούμαι με την απόσταση των Χ. Ξέρεις το ρεκόρ σε Μουντιάλ από το 82 και μετά που είχε αυτή τη μορφή περίπου αυτές τις ομάδες, τώρα έχουν αυξηθεί βέβαια, στις πρώτες τρεις φάσεις, στις πρώτες τρεις γύρους των ομίλων, είναι 13 μάτς χωρίς Χ. Αυτό περίπου να ξέρεις αντιστοιχεί σε ένα βίντεο. Αυτό πώς φορές έχει γίνει. Μία φορά 13 και μία φορά 12. Και πιο πολλές φορές τι έχει γίνει. 8, 9, 10 εκεί είναι συχνό. Αυτό εμένα λοιπόν πάντα με... Πιο συχνό είναι το 5-6 νομίζω. Ναι, αλλά εμένα πάντα με έφτιαχνα να αφήνω τους πρώτους 5-6 αγώνες που δεν ήρθε εκεί και να αρχίζω να παίζω μετά με διπλασιασμό πονταρίσματος ανεξαρτήτως ποιος παίζει και να κυνηγώ από το 6 μέχρι το 13, το 14. Ναι, ναι, ναι. Και να ξέρεις ότι μετά το 3 σε ρίχη είναι πάλι ένα 4-5% πιθανότητα, το οποίο όμως συμβαίνει όταν υπάρχει τέτοια απόσταση, πάλι χωρίς να κοιτάζεις ποια ομάδα παίζει. Πάντα, παίζει πάντα, Βασιλία, πάντα, πάντα. Όταν ακολουθείς τέτοια τακτική, το ακολουθείς χωρίς να βλέπεις ομάδα. Έτσι είναι, αυτός είναι ο νόμος. Και
Στατιστικά είναι ένα 23 με 25% χ στα Μουντιάλ που έχουμε παρακολουθήσει, ξαναλέω, από το 82 και μετά. Έσπασε πρώτη φορά και έκανε 15, αν θυμάμαι, αγώνες χωρίς χ στο τελευταίο Euro. Χαιρετώ, σε καλό απόγευμα. 14 ή 15. 14-15, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Για χαρά. Γεια. Έλα. Ναι. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο φίλος, άλλωστε δεν έχουμε χρόνο. Γύρω στα 50 δευτερόλεπτα για να πάμε ειδήσεις. Πάμε ειδήσεις λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μήπως μπορείς να μου πεις πόσο δίνει ο τραυματισμός του Νεϊμάρ στο πρώτο δεύτερο μάτς? Μη γελάς καθόλου, Γεωργίου. Καλά ρε, είναι δυνατόν? Ξέρεις τι μου θυμίζει? Οι εταιρείες, παρακαλώ. Μου θυμίζει αυτό που είπες τώρα. Πόσο δίνει ο τραυματισμός του διαιτητή Παπαδάκου μεταξύ 7ου και 9ου λεπτού σε μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ? Α, μπράβο. Καλά, είναι δυνατόν αυτές οι εταιρείες στοιχηματικές να δίνουν τον Νεϊμάρ για δεύτερο παγκλαβωτό σε αυτό το Μουντιάλ? Ναι. Ρε Γιώργο, 7,5 ο Μέση, 8 ο Νεϊμάρ, 10 ο Ρονάλντο με τον Κρισμάν. Τα ξέρω, τα έχω διαβάσει, τα έχω ακούσει. Είναι δυνατόν, ρε Γιώργο, η μεγάλη Βραζιλία, της οποίας λάτρης είμαι και εγώ και τους παρακολουθώ από το 70, να βασίζονται σε αυτόν τον παίχτη? Είναι δυνατόν? Δεν σου αρέγει. Τι να μ' αρέσει, ρε Γιώργο? Καταρχήν αυτός ο παίχτης είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη που έχω δει μέχρι στιγμής, με 60 χρονών περίπου. Ρε, εσύ έχει πάρει ένα φορτηγό λεφτά και δεν έχει κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πες μου, εσύ ή οποιοσδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, κάτι που έκανε ο Νεϊμάρ σε σχέση με τα λεφτά που έχει πάρει. Πήρε Champions League με την Μπαρσελόνα. Ρε εσύ, ο Νεϊμάρ δεν πήρε το Champions League? Όλοι μαζί τον πήραμε. Δεν τον πήραμε. Ο Σουάρες το πήρε, ο Μέση. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Έλα, μωρέ. Ρε εσύ, Γιώργο, τώρα να πάρεις ένα Champions League με την Μπαρσελόνα, τη μεγάλη Μπαρσελόνα, και να έχεις πάρει 3 κοντέινερ λεφτά. Δηλαδή, τι έπρεπε να έχει κάνει για να δικαιολογήσει τα λεφτά που πήρε? Αυτά που έχει κάνει στην αρχή της καριέρας του ο συμπατριώτης του Ρονάλντο. Σου δίνει μια αξιοπιστία, ο συμπατριώτης του Ριβάλντο, ο Σόκρατες Θεός χωρέστονε, ο Σερέζο, ο Αλεμάο, ο Φαλκάο, ο Ζήκο, παιχταράδες. Και δικαιωματικά να στηριζόντουσαν οι Βραζιλίες σε αυτούς τους παίχτες και είχαν την απέτηση να πάρουν Μουντιάλ. Είναι δυνατόν, ρε Γιώργο? Καταρχήν αυτός ο παίχτης, δικιά μου εκτίμηση, στο δεύτερο μάτς θα βγει έξω με το φορείο. Είναι γυάλινος ο παίχτης, πώς θα γίνει δηλαδή? Μας το έχει αποδείξει. Στο προηγούμενο Μουντιάλ μέσα στην πατρίδα του. Έφυγε, δεν έφυγε, ναι, τραυματίστηκε. Έφυγε. Λοιπόν, δεν τραυματίστηκε, τον τραυμάτισαν. Τον τραυμάτισαν, εντάξει. Υπήρχαν άλλα λιοντάρια που δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Είναι γυάλινος. Πρώτον, δεύτερον, εάν ο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ, Γιώργο μου, γίνει πρώτος σκόρερ, θα γίνει και παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι η τελευταία του ευκαιρία και θα μείνει και στην ιστορία σαν θρύλος της Αργεντινής, γιατί η Αργεντινή είναι πολύ μετριά ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ. Ούτε και στην επίθεση που έλεγες προχθές έχει παιχταράδες. Ο Ντι Μαρία είναι βαλσαμωμένος. Τον Ιγκουαΐν ούτε καν τον δίνουν για σκόρερ οι εταιρείες. Μόνος του, αν βγει πρώτο σκόρερ, θα πάρει και το Μουντιάλο Μέση. Και θα μείνει θρύλος για πάντα. Γιατί είπαμε, όσα τοπικά να πάρει στην Ευρώπη, γιατί για αυτές τις κλάσεις τοπικά θεωρούνται τα τρόπαια, αν δεν πάρεις Μουντιάλ, δεν καταχωρήσεις την ποδοσφαιρική ιστορία σαν μεγάλος. Και έτσι πιστεύω. Με συγχωρείς. Ναι. Και ο Κλόζη έχει πάρει Μουντιάλ. Είναι ο μεγάλος. Στην ποδοσφαιρική ιστορία, Γιώργο μου, ο Μίροσβαλ Κλόζε έχει καταχωρηθεί σαν ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών. Ναι, ήταν μεγάλος παίκτης. Μεγάλος παίκτης δεν ήταν. Αλλά μεγάλη προσφορά είχε. Να, μπράβο, τώρα το πεις καλά. Έτσι, μπράβο. Ο Νεϊμάρ. Λένε όλοι ότι είναι μεγάλος παίχτης με τυποτένια προσφορά. Τεράστια βιβλιάρια, εγκυκλοπαίδια στα βιβλιάρια των καταθέσεων του, η προσφορά του μηδενική. Ξαναλέω για τον Μέση, εάν πάρει τον τίτλο σε αυτό το Μουντιάλ, θα πάρει και το Άγιο Δισκοπότηρο, Γιώργο. Ακούω και εμένα, σου λέω, μ' αρέσει και το ξέρεις ότι μ' αρέσει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν το κάνει αυτό η Νιέστα, που το έχει κάνει, με δικό του γκολ πήρε Μουντιάλ η Ισπανία το 10.
Ναι, μαλάκα, και, το θυμάσαι. Ναι. Αν το ξανακάνει ο Ινιέστα, ναι, τι θα λέμε μετά γι' αυτό. Τίποτα, θα του στήσουν άγαλμα μπροστά στον Μπερναμπέο. Γιατί και αυτός είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Αλλά γκολ, με γκολ του Γκέτσε πήρε και το προηγούμενο Μουντιάλ Γερμανία. Ναι. Δεν έλεγε τίποτα. Ο παίκτης χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, εγώ θέλω να πω στον κόσμο και σε σένα και να μιλήσουμε μαζί και να μπορέσουμε να αποδείξουμε το γεγονός ότι η Βραζιλία είναι το μεγάλο φαβορί για αυτό το Μουντιάλ. Πού στηρίζει όλο ο κόσμο, την είδαμε σε ένα μάτσο με την Αυστρία. Για ποια Αυστρία μιλάμε τώρα, μια ανύπαρκτη ομάδα εδώ και δεκαετίες έχει μείνει πίσω στην εποχή του Κράνκλ, του Προχάσκα, του Πετσάη. Έκανε, λέει ο Νεϊμάρ, μια τρομακτική τρίπλα. Είπαμε, σε ένα βαλσαμωμένο αμυντικό, σε κουτσό, σε ένα κουτσό. Σε ένα φυτό, ρε, μια γλάστρα. Δεν είχε τάπες στα παπούτσια αυτός, ρίζες είχε, στο χορτάρι, γλάστρα. Και έβαλε γκόλ ο Νεϊμάρ και είναι ο υπερπαίκτης. Μακάρι η Βραζιλία να διακριθεί, γιατί εγώ την αγαπώ. Αλλά σε αυτό το γυφτάκο κάνουν λάθος που βασίζονται οι Βραζιλιάνοι. Είναι αυτό τη κλάση του Πελέρο, Γιώργο. Όχι, δεν είναι αυτό που λέει τώρα. Όχι. Τη κλάση του Ροναλντίνιο, του Σόκρατε, του Έντερ, του Φαλκάο, του Ζήκου, του Σερέζο. Λοιπόν, πριν σε χαιρετήσω, επειδή είπε για την κάρτα F-Club. Δεν είμαι F-Club. Είμαι κάρτα υγεία, Πανελλήνια κάρτα υγεία. Άλλο πρόβλημα. Πανελλήνια κάρτα, βγουν δύο νικητές και του κάνει και κάποια ερώτηση. Για να πάρουν το, τη νίκη. Αν την κάνω εγώ σήμερα αυτή την ερώτηση. Λέγε. Θέλω να πεις στους νικητές, η αλήκη στην πλατεία Βικτωρίας, η αλήκη στα κάτω Πετράλουνα ή η αλήκη στο ναυτικό. Γεια σου Γιώργο. Το θυμάσαι αυτό. Το θυμάμαι. Η αλήκη στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο για Μπρουμανάτ. Ναι, γεια. Έλα φίλε. Γεια σας κύριε Γεωργίου. Γεια χαρά φίλε μου. Εγώ είμαι ή ο φίλος. Εσύ. Μετά τι κάνετε. Δεν βλέπω καλά. Ευχαριστώ ότι σήμερα έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ναι. Καταρχάς συλληπιτήρια σε όλη την Παναθηναϊκή οικογένεια για τον άνθρωπο αυτό. Γιατί πέρα του να είμαστε αντίπαλοι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το καλό της ομάδας τους και μέσα από αυτό γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Για το Μουντιάλ ήθελα να σας πω δύο λογάκια, έτσι όπως είδα εγώ κάποια πράγματα. Πάμε. Με βάση τα δρόματα. Από προημιτελικούς και μετά μιλώντας, γιατί εκείνο όλο το ζουμί μου, προκύψαν κάποια ζευγάρια έτσι όπως τα έβγαλα. Το ένα ήταν η Γερμανία-Πολωνία, το οποίο θα διασταυρωνόταν υπό συνθήκες με το Αργεντινή-Ισπανία. Με αυτό που κάνανε οι Ισπανοί τώρα δεν γνωρίζω αν θα πάρουν την πρωτιά του ομίλου ή όχι, γιατί νομίζανε μόνο στον Ολυμπιακό γίνονται αυτά, ξέρετε, τελευταία μέρα πριν την προετοιμασία να φύγει ο προπονητής, αλλά μάλλον υπάρχουν και χειρότερα. Και το άλλο ζευγάρι μου έβγαινε να παίξει η Γαλλία με την Πορτογαλία και η Βραζιλία με το Βέλγιο. Οπότε μάλλον θα είχαμε έναν ημιτελικό του στυλ Γαλλία-Βραζιλία και ο άλλος θα ήταν η Γερμανία με τον νικητή Αργεντινή-Ισπανία. Με βάση αυτά τα ονόματα που προκύπτουν και επειδή πολλές φορές στα Μουντιάλ παίζει ρόλο η παράδοση, θεωρώ ότι οι Βραζιλιάνοι ένα κόμπλεξ απέναντι στη Γαλλία το έχουν. Τις δύο φορές που θυμάμαι μάλιστα να έχουν παίξει μαζί. Για θυμίσου με τα πέναλτι τι έγινε. Με τα πέναλτι το 86 η πρώτη και η δεύτερη ήταν το 2006 που νομίζω ότι μέχρι και σήμερα είναι το παιχνίδι που πρέπει να διδάσκεται στο πώς να παίρνεις το κέντρο του αντιπάλου. Ήταν τρομερή η Γαλλία. Να πω κάτι. Είχα ναι. παίξει στοίχημα από το 2000. Ναι. Τελευταία φορά που είχα παίξει και έπαιξαν το συγκεκριμένο αυτό μάτς Βραζιλία-Γαλλία, έδινε η Γαλλία 5 απόδοση. Τέσσερα ήταν, όταν είχε πέσει νομίζω, ναι. 5-5, εγώ την έδωσα με 5 απόδοση. Ναι. Και ήταν για πλάκα να κερδίσει. Γιατί τότε η Βραζιλία ήταν για το καλύτερο καβάλα. Ναι. Και έδωσε εύκολα 2-0 η Γαλλία. Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Τον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία-Βραζιλία με τον Ζιντάν. Βεβαίως. Είναι τρεις φορές λοιπόν που τους έχουν βρει και κυρίως είναι η Βραζιλία όπως και η Αργεντινή είναι αυτό που λέω εγώ, μπροστά σπασμένα φρένα και από πίσω μπαίνουν τρένα. Οπότε στη λογική ροντέο ότι θα βάλουμε περισσότερα από όσα θα φάμε δεν μπορώ να εμπιστευτώ ομάδα. Συν ότι στην Ευρώπη καμία ομάδα μη ευρωπαϊκή δεν το παίρνει. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι οι Γάλλοι έχουν πάθει και έχουν μάθει με αυτό που έγινε στο προηγούμενο Euro, τους θεωρώ πολύ πιθανούς σαν αθλητικότερη ομάδα και με βάση ότι πιστεύω ο κοντός θα τους πάει καροτσάκι ως τον τελικό, ότι έχουν πολλές πιθανότητες να το πάρουν. Γιατί έχουν και μία άμυνα ψηλοαξιοπρεπή.
Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μία εκτίμηση είναι αυτή. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε συνέχισε, για αυτήν την ομάδα. Συνέχισε. Αυτό. Κατά τα άλλα, εντάξει, αγαπημένοι. Αυτό που πιστεύει όλος ο κόσμος είναι πως η Γαλλία έχει βγάλει πολλά ταλέντα. Καινούργιους παίκτες, οι οποίοι πραγματικά είναι ταλέντα. Τώρα, και νομίζω ότι είναι και σε καλή ηλικία. Ναι, νομίζω ότι έχουν δηλαδή φυσικά χαρίσματα να ανταπεξέλθουν σε τυχόν σκληρό παιχνίδι. Τους ευνοεί το αθλητικό παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για το μπάσκετ τους. Γενικώς είναι μια χώρα που παράγει πολύ δυνατά παιδιά. Με πολύ δυνατά φυσικά χαρίσματα και που έχουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να πάνε ψηλά. Από την άλλη, θα το δω με μισή καρδιά για πρώτη φορά το Μουντιάλ, γιατί δεν παίζει αγαπημένη μου Ιταλία. Ας με επιτραπεί να πω, όχι επειδή την αγαπάω, αλλά έχουν λείψει πολλές μεγάλες ομάδες στο παρελθόν. Αλλά αν ένα Μουντιάλ δεν έχει Ιταλία ή Γερμανία ακόμα ή και Βραζιλία, δεν έχει την ίδια γλυκά. Όχι ότι παίζαν καμία μπαλάρα πάντοτε, αλλά είχε κάτι να δεις αυτή η ομάδα. Είχε μια τακτική. Εγώ θα, θα προσθέσω και την Ολλανδία. Και την Ολλανδία, ναι. Αλλά αυτοί δεν το άξιζαν βάσει ομίλου. Δεν ήταν καλή. Πιστεύω ότι η καλύτερη μπάλα εθνικής που έχω δει αυτά τα χρόνια είναι από την Ολλανδία το 88, με βάση ότι εγώ άρχισα να βλέπω διοργανώσεις από το 84 και μετά. Δεν νομίζω να έχω δει ομάδα. Μιλάς τώρα για Euro. Μιλάω γενικώς σε εθνική ομάδα απόδοση. Η Ολλανδία τότε ήταν χάρμα η δεύτερη από όσες έχω δει. Για το Euro μιλάς με Βαμπάστεν, Γκούλι, Τράικα κτλ. Το 88 ήταν εκείνη η ομάδα πραγματικά, άσχετα αν δεν την υποστήριζα ποτέ, υπήρχε μια συμπάθεια για αυτή την μπάλα που βλέπαμε. Και παρότι η Juventus θαυμάζω και τη Μίλαν που ήταν αυτοί οι τρεις. Δεν γίνεται δηλαδή να βάζει την ομάδα σου πάνω από αυτό που βλέπουν τα μάτια σου. Αυτό έμαθα και να είστε καλά κι εσείς που μας βοηθήσατε σε αυτό. Γιατί άμα δεν βλέπουμε τον αντίπαλο να τον. Εντάξει, και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν γινόταν τώρα να μην δεν θαυμάζω το Σαραβάκο και το Βαζέχα ή το Σαββέμσκι και πόσους παιχταράδες. Πάνω απ' όλα μας νοιάζει η μπάλα. Πιστεύω ότι έχουν πολλές πιθανότητες οι Γάλλοι να το πάρουν. Αυτό που κάνανε οι Ισπανοί είναι αυτοκτονικό, εκτός αν συσπηρωθούν τόσο. Γιατί ναι, μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά. Αυτό που υπόθηκε για Ντελμπόσκε, εγώ πιστεύω ότι άμα τον παίρνανε, θα το παίρνανε κιόλας. Τον έχουν ανεβοκατεβάσει ταβερνιάρι πόσες φορές και ο άνθρωπος είναι μέσα. Και τα έχει τίτλο. Πάρει όλα. Έχει πάρει τα πάντα, κύριε Ιωργίου, αυτά ακριβώς. Τι πρωταθλήματα, τι Champions League, τι Euro, τι Mundial, τα έχει πάρει όλα. Αυτά. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, γεια σας. Για καλά φίλε, για καλά. Έλα. Καλησπέρα Γιώργα. Καλώς τον φίλο μου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ο κύριος Ιγνατίου να βάλεις ένα κουίζ αληθινό. Ναι. Και να κοράτες. Ποιος άντρας. Είναι γεγονός αυτό. Ερωτεύτηκε δύο γυναίκες. Παντρεύτηκε δύο γυναίκες και έγραψε για δύο γυναίκες. Ο Βασιλάκης τον Καζούλη, την πίνη μου τον Καμπή. Και ξέχναρε πίνημα, ναι, γιατί στα μαλλιά του για την Άννα, του πατρεύει και τις δύο. Μόνο αυτός ο άντρας στην Ελλάδα τα καλαντά. Ξέρεις, δεν άκουσα το όνομα, ο Βασιλάκης. Ο Βασίλης ο Καζούλη. Μάλιστα. Η πίνη μου τον Καμπή, ξέχναρε πίνημα, ναι, και θα του πω και ένα ανέκδοτο πολύ νόσιμο. Έχουν τελειώσει δύο φίλοι από ένα Champions League και του λέει πάμε ρε φίλε σπίτι να πάμε. Λέει η ώρα είναι 12 να πάμε, του λέει μασάζε, του λέει μασά πάμε. Με τον παίρνε να αρχίσει να τον παράει, πεθαράει και η γυναίκα του λέει ρε σύ, πάμε στο δικό μου. Δεν θα φωνάς, λέει όχι. Πάνε με το που πάνε μέσα η πεθαρά του βέλια κάνει με νερό, η γυναίκα να του για να του πείσει τα πόδια με τα μαλλιά της, βάζουνε τρώνε και που τρώνε. Φεύγει ένα κανισάκι το κυπέδερα, το ρουμάει στο τραπέζι για να πάει ένα κεφτέ. Βγάζει αυτός μια κίτρινη, αγριεμένος. Και από 10 λεπτά το ίδιο, βγάζει κόκκινη και το πει πουλάει. Δεν μιλάει καμία. Μαζί μου το ζηλεί, πάγα κάτε του λέει πάμε τώρα. Του λέει στην πόρτα ρε φίλε, πώς έχεις καταφέρει του λέει έτσι. Έτσι του λέει, τι έκανα την πρώτη φορά. Του λέει βγάλε μια κίτρινη, λέει τον κύριο, του δεύτερη κόκκινη και το πυροβόλεσε. Αυτές οι δυο ήταν από που ήδη έχουν από μια κίτρινη. Γεια σου Αυγολέγω, σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια χαρά. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.
Ισπανία πάρτι κάτω. Λοιπόν. Μπορεί όμως και πάρτι πάνω. Δεν νομίζω, ρε Γιώργο. Εκεί υποβόσκονται πολύ σοβαρά θέματα μεταξύ τους. Δηλαδή και ανά πάση στιγμή φαίνεται αυτό. Δηλαδή είναι χειρότερα από εμάς αυτοί εδώ πέρα. Δεν θα γινόταν τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Όταν λες είναι χειρότερα από εμάς εννοείς πάω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ρε παιδί μου. Κάπως έτσι την πας τη δουλειά. Ναι, αλλά. Το βλέπεις ότι. Δηλαδή τι, εδώ τι έχουμε. Εκεί στον πάκο είναι Καταλαμή και εδώ είμαστε οι Μαδριλένοι. Δεν κατάλαβα. Όχι, ρε παιδί μου, είναι χειρότερη αυτή εκεί πέρα. Δηλαδή. Σου έχει περάσει και σένα αυτό μικρόβιο με στον πετσίνα μου. Τι να πω. Όπως επίσης συμφωνώ με τη Γερμανία που είπες ότι δεν τη βλέπω κι εγώ στα καλά της. Και δεν τη βλέπω γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ τα δύο βαρόμετρα ήταν ο Λάμ και ο Σφάινστάιγκερ, αν θυμάσαι. Σφάινστάιγκερ ήταν ο κορυφαίος. Αλλά βγάλανε τον Κρος. Κορυφαίος παίκτης του Μουντιάλ. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν στο πίκο ο Σφάινστάιγκερ. Ο Κρος τώρα παιχταράς, δεν το συζητώ. Πολύ παιχταράς. Όμως δεν ξέρω πώς, τι θα του βγει τώρα μετά από όλο αυτό με τη Ρεάλ, ας πούμε. Ναι. Η κούραση, όλα αυτά, ας πούμε, παίζουν τον ρόλο τους. Τι κίνητρο θα έχουνε. Μετά από μια κούπα, θα δούμε. Εγώ βλέπω αθόρυβα την Πορτογαλία και ας μην τη θέλω. Ούτε τη θέλω. Και ας μην τη θέλω. Ούτε τη βλέπω. Όχι την Πορτογαλία, το Σάντορ. Ξέρεις γιατί το λέω, εγώ δεν σου λέω θα το πάρει, αλλά θα προχωρήσει πιστεύω, να σου πω γιατί. Γιατί αυτοί παίζουν αυτό το 3-5-2 το Σαντέικο, όπου και κλείνουν πίσω το γκόλο τους, αλλά βολεύει και το Ρονάλντο αυτό το σύστημα πολύ. Γιατί κάθεται μπροστά. Τέλος πάντων, εγώ πάντως βλέπω Αργεντινή να το σηκώνει. Για πολλούς λόγους. Για πες μου έναν λόγο. Ένας λόγος είναι ότι έχει πάρει 3 σερί Champions League ο Ρονάλντο. Δεν γίνεται ο Μέση να μείνει άσφαιρος. Και εννοεί το. Δηλαδή το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι Μέση και Ρονάλντο. Δυστυχώς. Δεν είμαι έτσι. Δυστυχώς. Δεν είμαι έτσι. Τέλος πάντων, θα το δείξει η ιστορία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Δύο υπερωτήματα. Το πρώτο, έλεγες πάντα τέτοια εποχή ότι το πρωτάθλημα συσπυρώνει. Βλέπεις τέτοιο πράγμα στη φετινή πρωταθλήτρια? Α, εννοείς ο τίτλος του πρωταθλήματος. Ναι, αυτό έλεγες πάντα. Ναι, πάντα συσπυρώνει. Δεν σε αφήνει να διαλυθεί. Βλέπεις εσύ να υπάρχει τέτοια συσπήρωση στην ομάδα, στην πρωταθλήτρια? Αυτό το λες από θέμα μεταγραφών. Και προπονητής έφυγε και παίχτες φεύγουν και άλλοι θα φύγουν έτσι όπως φαίνεται. Ποιοι, μόνο ο Ξεδουρόπουλος έφυγε. Ο Αράουχο δεν έφυγε. Μα ήταν δεδομένο. Ο Βράνιες δεν φεύγει. Πού ήταν, εδώ είναι ακόμα. Ναι, αλλά ακούγονται διάφορα συνέχεια. Ακούγονται διάφορα. Ούτε διαψεύδεται. Είμαι γεγονός ότι ακούγονται. Λοιπόν, δεν βλέπω και κανένα να μένει εκεί πέρα. Ενώ από το βασικό κορμό. Μα και εγώ δεν βλέπω να γίνονται σοβαρές μεταγραφές σε καμιά ομάδα. Α, μην μου τριπλάρεις. Εδώ αυτό που είπα. Δεν σου τριπλάω τίποτα. Δεν βλέπω συσπήρωση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Στο Αγρίνιο έγινε μια ένσταση, αν ξέρεις. Δεν την έπαθα την ένσταση. Από έξι ομάδες. Εγώ ξαναπώ ότι στο Αγρίνιο, ενώ τα έχεις κερδίσει όλα, ξαφνικά τα έχασες όλα. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω με λαχτάρα, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, ούτε έχω σχολιάσει αυτό που έχεις πει, ναι. Που είχες πριν κανένα μήνα που είχε γίνει σούσουρο. Περιμένω να πεις με την έναξη πρωταθλήματος τι βλέπεις. Μέχρι τότε δεν σου λέω τίποτα. Βεβαίως, πολύ καλά κάνεις. Γιατί, εντάξει, νομίζω και εσύ ξέρεις κατά βάθος, αλλά τέλος πάντων. Ούτε κατά πλάτος ξέρω, ούτε κατά βάθος. Κάτι ξέρεις παραπάνω. Έγινε, ρε. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Για καλά, έλα, για καλά, φίλε. Έλα. Ξέρεις κατά μήκος μήπως. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, πρώτα θέλω να εκφράσω εδώ. Έλα να σου πω κάτι πριν ξεκινήσει και το ξεχάσω, μην το ξεχάσω. Μάλιστα. Σε θέλει ο Τρίφωνας. Στο υποβλάσεις. Όχι, δεν μου πει. Επικοινωνήσαμε το Βλάση και θα σου εξηγήσει. Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Πάμε. Πρώτα θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για το θάνατο ενός τεράστιου ανθρώπου και μετά αθλητικού παράγοντα που ακούει το όνομα Παύλος Γιαννακόπουλος. Μακάρι τη συμπεριφορά και την ανθρώπινη αλλά και την αθλητική συμπεριφορά του Παύλου του Γιαννακόπουλου να την ακολουθήσουν και όλοι οι αθλητικοί παράγοντες που είναι εν ζωή και εν δυνάμει κλπ. Μακάρι να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Τώρα όσο για αυτό το περιστατικό που έγινε στη Μητρόπολη, θέλω να πιστεύω από ότι τουλάχιστον έτσι ένα βίντεο που είδα
Κάποιοι λίγοι. Ήταν λίγοι, ήταν λίγοι. Ναι, ήταν απαράδεκτο, δεν θα έπρεπε, γιατί είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες στιγμές αυτές. Το είπα και προηγουμένως. Ο Μαρινάκης πήγε να κοιμήσει το νεκρό. Ακριβώς. Ακόμη και όπως είπε ο προηγούμενος. Δεν το σεβαστίζει, παιδί μου. Έχεις μίσει εναντίον του, δεν το χωνεύεις, δεν τον πας. Όχι εκείνη τη στιγμή. Δείξ' το στο γήπεδο, δείξ' το αλλού. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, τώρα κύριε Γεωργίου, πάει το 20αρικάκι, πήγε στον Κουβά. Είχες πέσει Ισπανία. Βίβα Ισπανία, τούμπα το φαΐ κύριε Γιώργο. Έτσι, βέβαια, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, δεν μας έφτανε που είχαμε ένα ζυζάνιο μέσα μεταξύ Βάσκων και τα λοιπά που τα είχαμε αυτά αναλύσει λιγάκι. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή προπονητή στο παραδευτερόλεπτο. Έχουμε γκρίνιες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Μεγάλη γκρίνια, ειδικά ο Ραμός τα έχει κάνει μπουρδέλο και μέσα. Μπράβο, αρπαχτήκανε λοιπόν. Έχουμε μία άφηξη ενός προπονητή, ο οποίος απλά τυπικά θα είναι, τι να προλάβει σε μία μισή μέρα και δύο να κάνει. Βέβαια. Έτσι. Και βλέπω λοιπόν όλα αυτά επηρεάζουν την κάθε ομάδα, όχι την Ισπανία, την κάθε ομάδα. Και έτσι λοιπόν βλέπω ότι στον Κουβά ο Θοδωράς λέει. Να σου πω κάτι, Θοδωράκι. Μάλιστα. Τι κουβάς, τι κουβαράς, αγόρι. Ναι, τι οφείδεις, τι κουβίδεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λες λοιπόν για πρώτο σκόρερ, και ενώ δεν πρέπει να μιλάς, γιατί θα δεις από απόψε, από αυτό που ξεστόμησες, εντός εισαγωγικών, με αγάπη το λέω, θα μου πέσουν οι αποδόσεις στο Λουκάκο και θα σε πάρει. Κουτιά όλες. Ξέρεις γιατί είπα Λουκάκου και Κέιν. Έχουν τον Παναμά, ρε. Λοιπόν, όταν έχεις, ας πούμε, θεωρητικά, ρε παιδί μου, εύκολες ομάδες, έχεις και ευκαιρία στους σκοράκους. Μπράβο, είσαι πιο πιθανός. Δεν έχεις απέναντί σου άμυνες, ξέρω εγώ, και ομάδες οι οποίες είναι μπετό, ξέρω εγώ. Άντε να έχεις απέναντί σου απέναντι την Κολομβία. Ναι, δεν γίνεται, ρε. Τι, μπα βάλεις τρία γκολ. Δεν γίνονται αυτά. Οπότε, πάει και αυτός, πάμε για δεύτερο σκαμπύλι. Όχι, λοιπόν. Ναι. Έλα, από το μαγό και πάει η δεύτερο καμπύλη. Δεν κρατά τίποτα. Τίποτα. Τάφο είσαι που ανοίγει σε τρία χρόνια. Αυτά από μένα θα δω. Άμα δεν έχει λιώσει ο νεκρό, τον ξανακλείνει με τον τάφο. Ξανά μανά, δεύτερο μηχανό. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τώρα Γιώργο, βλέπει κάποιοι αστάθμοι παράγοντε τώρα. Δεν έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Δεν έχουμε δύο ομάδε. Κάνουμε εικασίε, κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις. Είναι φυσικό να γίνεται αυτό. Ναι, τι να πούμε τώρα, δεν έχουμε και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά προς το παρόν και εγώ τώρα θέλω να δω και το Ισπανία, Πορτογαλία, γιατί αυτό, ο πρώτος αντίπαλος Ισπανίας είναι σοβαρός. Ναι, είναι σοβαρός, βέβαια. Εκεί θέλω να δω πόσο έχει πηρεαστεί η ομάδα. Ναι, και θέλω να μου λες μια απορία, γιατί τώρα το συνέχεια ζητάω συγγνώμη. Αυτό όλο πετέγγει ο προπονητής. Ναι. Μπορείς να μου πεις τη διαδρομή του, αν έχεις μια εικόνα από αυτό, γιατί έχω. Όχι. Το μόνο που ξέρω στην Εθνική Ισπανία πήγε καλά. Πότε πήγε καλά, πριν, γιατί είναι νέος αυτός. Ναι, στα αποκλειματικά. Είχε καμία διαδρομή. Δεν ξέρω. Εγώ πίστευα με το όνομα του, ούτε καν το θυμόμουν. Ήτανε πολύ έτσι, Λοπεντέκη. Τι είναι αυτός, λέει, και πάει προπονητής στη Ρεάλ. Οκ, θα δούμε. Εντάξει. Λες να τον πάρεις εσύ. Έχει ενημερώσει αδιάταξη το καρφί, δεν υπάρχει περίπτωση, την έχει την χειροπονία. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή πα σε Ισπανού και σε Πορτογάλου, γι' αυτό. Πιο ωραία διαφήμιση, ξέρει τι είναι που έχει ωραία τις τελευταίες μέρες, δεν έχει καιρό. Ποια. Την πεθερά που του λέει στην κόρη, του πήρε του κωδικού από την κάρτα. Ναι. Και ο άλλο χασκογελάει ο γάμπρο, αγάπη μου λέει και αυτά. Κοίταξε να δει, ρε φίλε. Και ο άλλο γελάει. Να πάρει του κωδικού να του ξετινάξει. Έγινε, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Επιγραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε. Τι κάνεις. Καλά. Δεν θα σε απασχολήσω. Καταρχήν το τηλέφωνο του προπονητή του Μαθουδάκου το άφησε στην Κοπελιά. Ό,τι σου είπα ισχύει. Μάλιστα. Συνεννοήσου. Ναι. Και καλά έκαμε και σε ευχαριστώ. Όχι. Και θα πω και για τον Παύλο Τριανακόπουλο και κλείνω. Να είναι ελαφρύ το χρώμα που το σκεπάζει για την προσφορά του και στο, καλά και στο Παναθηναϊκό καταρχήν, στο ελληνικό μπάσκετ, στον αθλητισμό και σαν άνθρωπος. Ήταν φοβερός ότι έχω αυτόν και έτυχε μια πριν 20 χρόνια τον συνάντησε τυχαία. Εγώ τον κάποιος άλλος του μίλησε σε ένα περίπτερο σε Βόρεια Προάστια. Ναι. Και ο άνθρωπος μας χαιρέτησε λες και ήταν ο. Τι να σου πω, ο γείτονάς μας. Ο διπλανός, απλός άνθρωπος. Πολύ, πάρα πολύ. Ναι, αυτά ήθελα να πω. Γιώργη, πάρ το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είσαι καλά, χαρικά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια, καλή εκπομπή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαγγέλης από Λαγονίση. Γεια σου, Βαγγέλη. Για το Μουντιάλ να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, πώς σου φάνηκε η επιλογή Αμερική, Καναδά, Μεξικό.
πάλι θα ξενυχτάμε. Δηλαδή μετά από αυτό που θα περάσουμε το Κατάρ. Να σου πω εγώ τι ήθελα. Για πες. Το επόμενο Μουντιάλ μετά το Κατάρ, θα ήθελα να γίνει στην Αγγλία. Για να το πάει η Αγγλία, πας και το πάει. Όχι, 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 δεν το λέω γι' αυτό. Η Αγγλία έχει κάνει το Μουντιάλ το 66. Δηλαδή, πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Η Αμερική είχε κάνει για πρόσφατα. Βέβαια. Και το Μεξικό. Το Μεξικό έχει κάνει δύο. Το 86. Και το 78. Όχι, συγγνώμη. Όχι, το 86 και το 70. Και το, ναι, τότε πρέπει να ήταν. Λοιπόν, έλα να σου πω. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Που σε άκουσα, Γιώργο. Για καλά, φίλε, για καλά. Να επαναλάβω γρήγορα τις αποδόσεις που δίνει η FIFA και στις ευρωπαϊκές εταιρείες για το ποιος θα βγει πρώτος σκόρ στο Μουντιάλ. Πρώτος σκόρ με 7,5 απόδοση ο Μέση. Δεύτερος σκόρ με 8 απόδοση, συγγνώμη, ο Νεϊμάρ. Δύο στη δίτη θέση, ο Ρονάλντο με τον Κρισμάν, με 10 απόδοση. Ακολουθούν με 12 απόδοση, ο Κέιν με τον Λουκάκου. Και με 20 απόδοση, δύο Ρουγουανοί, ο Σουάρες με τον Καβάνι. Έβαλα κάτι τα πράγματα για η λογική, λέει ότι πιο πιθανό να βγει πρώτος σκόρερ είναι αυτός που η ομάδα του παίζει με εύκολους αντιπάλους. Έτσι δεν είναι. Άλλο να παίζεις, ξέρω εγώ, Πορτογαλία, Ισπανία, και άλλο να παίζεις με έναν εύκολο αντίπαλο. Βλέπω λοιπόν ότι πολλές πιθανότητες για πρώτο σκόρερ ή μάλλον για πρώτη σκόρερ έχουν δύο. Ο Κέιν με τον Λουκάκου. Γιατί? Γιατί τόσο η Αγγλία όσο και το Βέλγιο έχουν για αντίπαλους τον Παναμά και την Τινησία. Άρα είναι πιο εύκολο αυτοί να βγουν πρώτοι σκόρερ. Θα μου πεις ότι και η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο έχει αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Σύμφωνοι. Ή η Ουρουγουάη έχει για αντίπαλο την συγγνώμη, ναι, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Πάντως στο στοίχημα για πρώτο σκορ το παίζουν πάρα πολύ. Έλα φίλε. Έλα Τζόρτ, καλησπέρα. Θανάσης. Θανάση, μισό λεπτό να πούμε κάτι. Το οποίο εγώ το θεωρώ και εσύ το θεωρείς και όλος ο κόσμος είναι σοβαρό. Για όσους δεν το έχουν πληροφορηθεί. Στην κυρία του Παύλου του Παρδενογιάννη. Του Γιανακόπουλου. Του Παύλου του Παρδενογιάννη. Του Παύλου Γιανακόπουλου. Πήγε και ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Και. Και καλά έκανε και πήγε, εντάξει. Έξω από την εκκλησία κάποιοι τον αποδοκίμασαν. Και κάποιοι άλλοι του πέταξαν στη μάπα ένα μπουκάλι νερό. Τόσο, αυτά είναι τραγικά. Τόσο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τεράστια μαλακία του. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Οι περισσότεροι Παρδενογιάννη του αποδοκίμασαν αυτού, του απομόνωσαν. Αλλά, ρε παιδί μου άνθρωπος. Αμαυρίζουν και την κηδεία του ανθρώπου, τα λουνού μας. Όχι μόνο, πήγε μα τιμήσει ένα μικρό. Τώρα αυτά είναι τραγικά πράγματα τώρα. Τα ζαμαζούμε τις ζητήσεις εποχής, τώρα είναι τραγικά αυτά. Για τη μνήμη δηλαδή του ανθρώπου που έφυγε. Πώς θα γίνει. Και λαφεί το χώμα να το σκεπάζει κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κεραμίδα ήταν αυτή, ρε. Τέρμα ο Καμπούρης, Τέζα. Τι έγινε, ρε Γιώργο, τώρα. Λέμε ότι επειδή υπέγραψε τη Ρεάλ. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ποιο το ανακοίνωσε, αυτό ή η Ρεάλ. Η Ρεάλ. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, γιατί τον διώξαν αυτόν. Αυτοί το έμαθαν 10 λεπτά πριν την ανακοίνωση τη Ρεάλ. Το είχαν μάθει. Συγγνώμη που στο λέω, βλέπω μπάλα κοντά στα 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι ποτέ να ξαναγίνει. Όχι, αυτό το πράγμα. Μια μέρα πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Ποτέ. Και εγώ σε ρωτάω τώρα, τι γίνεται, πώς πάει η Ισπανία. Αυτό λέμε τώρα, ξέρω εγώ, πώς θα πάει. Με τον αυτό πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι θέμα ιερό, Γιώργο, γιατί και οι παίκτες αυτοί είναι ο έμπειροι όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί το, να θέμα είναι, το θέμα είναι ότι αντέδρασαν πολλοί παίκτες με πρώτο ο Ράμος. Κάτσε, ρε Γιώργο, εσύ δεν αντιδρούσε. Κάτσε, περίμενε, ο Ράμος είναι και αρχηγός στην Ισπανία. Όχι, μα και ο προπονητής που έφυγε θα ήταν προπονητής στη Ρεάλ. Και ο Ράμος είναι στη Ρεάλ. Εγώ ξέρω ότι με τον Λουμπεντέγκη η Ισπανία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε φάει 2 ή 3 γκολ μόνο σε όλου του ομίλου, ήταν αίτητη και γενικά έρνε 4 και 5. Γι' αυτό έχω εδώ πέρα μηνύματα που λένε και τι γίνεται τα σχηματικά που λένε για δικαιώματα η Ισπανία. Τώρα εντάξει, εμένα στα παπάρια μου συγγνώμη το στοίχημα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να ξέρει αυτό πώ θα εξελιχθεί. Μπορεί να βγει υπέρ, μπορεί να βγει και κατά. Ναι. Δεν ξέρει πώ μπορεί να εξελιχθεί. Η αρχική απόφαση ποια ήταν. Ποια, να πάει ο
Ποιο? Να πάει ο Ντελμπόσκι με τον Μπουγιόλ. Με τον Μπουγιόλ. Παρέα. Δηλαδή ένα Ισπανό. Ένα Ισπανό και ένα Καταλανό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μου λε τώρα. Μα γινόντουσαν στην ΕΠΟ αυτά. Πε ότι πήγαμε Μουντιάλ εμεί και μια μέρα πριν το Μουντιάλ, το δικό σα ο Λαγκαμά που το λένε Μωρό Κίμπε, υπέγραφε στον Ολυμπιακό. Τι θα γινόταν και γινόταν αυτό το πράγμα. Πε τι θα γινόταν. Αυτά είναι, δηλαδή τώρα για μένα αυτό που κάνει Ισπανική Ομοσπονδία δεν γίνεται ούτε στον Άγιο Ηρώθειο. Συγγνώμη για να μην μειώσω και τον Άγιο Ηρώθειο. Αυτά είναι, μιλάμε τώρα τραγικά πράγματα. Μια μέρα πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ. Μα είναι και δύο μέρες πριν το παίξει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Γι' αυτό οι Ισπανοί, ρε Γιώργο, πάντα έχουν προβλήματα. Γιατί μεταξύ του τρώγονται. Δεν ξέρω και τι γίνεται. Καταλανοί, αυτοί, Μαδριλένοι, Βάσκοι. Βάσκοι, αυτονομιστές. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μιλάμε πριν να γίνεται τη Βουρλή. Είναι τρομερό αυτό. Μια μέρα πριν το Μουντιάλ. Να κάτσει και σκεφτεί αυτό που έγινε. Είναι τρομερό. Μια μέρα πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Ποια ομοσπονδία στον κόσμο θα το κάνει αυτό. Δεν νομίζω να το κάνει άλλη. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο που παίρνει. Και είπαμε το ερώτημα δικό σου, είναι τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω με τον ιερό. Πάντως ο ιερό γενικά είναι συμπαθητική μορφή. Ναι, γενικά σε όλους. Είναι και ένας φίλος έτσι του ποδοσφαίρου εκεί. Τώρα το θέμα είναι, ξέρεις, ή μπορεί να καεί ή μπορεί να αναδειχθεί. Δεν ξέρω, το ποδόσφαιρο είναι περίεργο. Να δούμε, να δούμε. Πάντως για πρώτο σκόρερ κάτι άλλο που είπες. Ναι. Το οποίο δεν το έχει πει. Α πω, ξέρει ποιο είναι πρώτο σε ενεργεία σκόρερ Μουντιάλ από αυτού που παίζουν τώρα σε όλο το Μουντιάλ. Ο Μίλερ. Μπράβο. Και έχει 10 γκολ ο Μίλερ σε Μουντιάλ. Ο Μίλερ. Αν σκεφτείς ότι ο Ρονάλντο είχε 15 και 16 ο Κλόζε, ο Μίλερ γενικά με τη Γερμανία να ασθένεται. Δεν τον έχω σε εκτίμηση, αλλά είναι ο πορτουνιτής της ευκαιρίας και με τη Γερμανία να ασθένεται. Δεν ξέρω, εγώ το Μίλερ το βλέπω πολύ μεγάλο outsider. Μπορεί να σκοράρει. Δεν το δίνουν στους πρόσφυγες. Ναι, γιατί δεν έχει κάνει καλή χρονιά ο Μίλερ. Ακριβώς. Αλλά δεν ξέρω, η Γερμανία είναι και σε μια χώρα γενικά που σκοράρει. Στους ομίλους η Γερμανία. Συγγνώμη, και το Λεβαντόφσκι δίνουν με 20 αποδόση. Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα, το πρώτο σκόρ είναι και λίγο ρέντα, είναι πιο σφαρά και τα πέναλτι. Κέρδισε χθες η Πολωνία 4-0 τη Λιθουανία. Ναι. Έβαλε 2 γκολ ο Λεβαντόφσκι. Ναι, η Πολωνία όμως θα προχωρήσει, ρε Γιώργο. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να περάσει πάνω από του 16. Άντε να πάει. Είναι και σε πολύ δύσκολο όμιλο, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν είναι, δηλαδή είναι και, ο πρώτο σκόρ συνήθως. Συνήθως φτάνει μέχρι τους 4. Άμα δεις τους τελευταίους. Αφού θα έχει περισσότερα παιχνίδια. Ακριβώς, γιατί έχει περισσότερα παιχνίδια. Δεν ξέρω, εντάξει, το πρώτο σκορ είναι λίγο περίεργο. Είναι ας πούμε πώς θα κάτσει. Πάντως ο Μίλερ με 10 γκολ, γιατί το διάβαζα προχθές. 10 γκολ ο Μίλερ, ο Γιώργος Μουντιάλ. Βέβαια. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά γκολ. Δηλαδή σε Μουντιάλ να έχει βάλει 10 γκολ. Βέβαια. Α δούμε, λοιπόν, είδαμε. Έγινε, για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ. Εσύ. Έλα, φίλε μου. Τώρα σε ακούω. Ναι. Έλα, Γιώργο, Μιχάλης από Κλαχώμα. Καλώς το Μιχάλη, τι γίνεται, ε? Καλά, εσύ τι κάνει. Για πάμε. Ναι, καταρχήν ήθελα να σε ενημερώσω για τον Κυριάκο Γιακογιάννη. Είχε ρωτήσει κάποιον αν ζει και σου λέω εγώ ότι ζει, το έχω ψάξει. Είναι γεννημένος 27, είναι πολύ μεγάλο. Μεγαλύτερος από το συγχωρημένο τον Παύλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω και αυτό. Η πρώτη παρατήρηση είναι που είπες ότι το Μουντιάλ αρχίζει την Πέμπτη για πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι παλιά, επειδή είμαι 58 χρονών και τα θυμάμαι αυτά από το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ το άνοιγε πάντα η ομάδα που ήταν η κάτοχος του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου. Μετά αυτό έχει αλλάξει, το κάνει η διοργανώτρια. Ναι, ναι. Όπως παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, η Βραζιλία με την Ιουγκοσλαβία έφερε 0-0. Ναι. Και πάει λέγοντα, δεν θέλω να τρώω τον χρόνο με αυτά, έχει κι άλλα. Αλλά πάντως, μιλώντας για εκπλήξεις, ήθελα να πω το εξής. Οι εκπλήξεις είναι πάντα μες στο κόλπο του Μουντιάλ και ξεχνάμε το Μουντιάλ του 2002, όπου η Τουρκία και η Κορέα, η Νότια Κορέα πήγαν στα ημιτελικά. Η Νότια Κορέα πήγε στα ημιτελικά, να πούμε, με πίπα κόλλο που την πήγε η Ιδρυσία. Η Τουρκία όμως είχε μαντάρα. Τότε είχε μαντάρα. Εκεί έκανε ένα σοβαρό φάουλ ο Μπάλακ με την Κορέα και δεν έπαιξε στο τελικό, άμα θυμάσαι. Ναι. Δεν μπόρεσε. Ακόμη ένα. Κάποιος είπε για τη Γερμανία ότι θα μπορούσε να αποκλειστεί στους ομίλους. Ναι. Εγώ αυτό το βρίσκω εντελώς απίθανο. Αλλά ας θυμηθούμε τα Euro του 2000 και το 2004. Δεν βγήκε από τους ομίλους εκεί. Πήγε πολύ άσχημα η Γερμανία. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Πώς το θυμάμαι. Αυτά τα δύο γύρω ήταν τα χειρότερα της Γερμανίας, ειδικά στο γύρο του 2000, στον ίδιο όμιλο με την Πορτογαλία, τα δεύτερα της Πορτογαλίας τους κέρδισαν 3-0. Το θυμάσαι αυτό? Βεβαίως. Με τα δεύτερα έπαιξε η Πορτογαλία. Ναι, ναι. Αυτά, Γιώργο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Γεια, γεια. Να πω κάτι άλλο. Μια που είπε και τώρα για την Βραζιλία ο φίλος. Υπάρχει ένα στατιστικό. Η Βραζιλία
σε πρώτο αγώνα του Μουντιάλ έχει τυχθεί μόνο μία φορά το 1930. Από τότε και μέχρι σήμερα, στην έναρξη του Μουντιάλ, με το που ξεκινάει το Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα που δίνει η Βραζιλία, δεν έχει τυχθεί ποτέ. Αυτό όμως, υπάρχει ένα καλύτερο ρεκόρ. Υπάρχει ομάδα που έχει παίξει οπωσδήποτε λιγότερα Μουντιάλ από την Βραζιλία, αλλά στο πρώτο παιχνίδι της σε Μουντιάλ δεν έχει κάνει ποτέ ήττα. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Η Ελβετία. Γιατί το λέω? Πρώτο παιχνίδι έχουμε Βραζιλία-Ελβετία. Ναι, μας ακούτε? Ναι. Έλα Γιώργο. Έλα ρε, μίλα ρε. Νόμιζα ότι μιλούσε από φίλος. Έλα, πάμε. Καταρχάς συλληπιτήρια για τον Παύλο Γιανακόπουλο. Είδα εδώ κάτι σκηνές πολύ συγκινητικές. Τι να πω, αιωνία η μνήμη του. Ας είναι παράδειγμα για όλους αυτούς που έχουν τη δική του δύναμη και τη δική του ισχύ. Και όσον αφορά αυτό που έγινε με τον Μαρινάκη, ήταν απαράδεκτο. Εντελώς. Στενοχωρήθηκα δηλαδή. Εντελώς απαράδεκτο. Παιδί μου, πώς να σου το πω. Λίγο αρχαία ιστορία να έχεις διαβάσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέτοια στιγμή, παιδί μου. Ναι, ήταν. Πάγωσα μόλις το είδα. Λέω, τι κάνουν τώρα εκεί πέρα αυτοί. Τέλος πάντων. Γεια χαρά. Και ξαφνικά ο Ιέρο έγινε προπονητής στην Εθνική Ισπανίας. Ποιος να το έλεγε? Σαν πως το ξέρει και ο ίδιος. Την τελευταία στιγμή απολύθηκε ο Έτσι και η Ισπανική Ομοσπονδία, επειδή ο Έτσι είχε υπογράψει στη Ρεάλ και η Ισπανική Ομοσπονδία το ήξερε πριν το ανακοινώσει η Ρεάλ, ζωγαδιάστηκαν εκεί στην ΥΠΟ, έτσι, ΥΠΟ, Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και απέλυσαν τον Μάγκα και στείλαν τον Ιέρο. Το ερώτημα είναι ότι τι κάνει τώρα η Εθνική Ισπανίας που είχαμε φοβερή αντίδραση από Ράμος και από άλλους παίκτες της Εθνικής Ισπανίας. Δεν θα αύριο πέσει και πέσει και σπουδαίο μάση με την Πορτογαλία. Και από τα μηνύματα που παίρνω, αυτοί που ενδιαφέρονται είμαι όλοι για το στοίχημα. Αυτό ρωτάνε. Και τι θα γίνει τώρα, Γιώργο, Ισπανία, λέει, να πούμε στο στοίχημα? Να εμπιστευτούμε τον Ιέρο. Έχει ξανακάνει προπονητής. Έχει γνώση. Εγώ το μόνο που ξέρω τον Ιέρο είναι ότι πολύ αγαπητός σε όλους τους Ισπανούς. Φίλος Ρεάλ της Εθνικής Ισπανίας. Γεγονός είναι πάντως ότι έγινε ανακατοσούρα στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Επαναλαμβάνω ότι πολλοί παίκτες με επικεφαλή στο Ράμος αντέδρασαν σε αυτή την απόφαση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και εκεί έχει γίνει ιστορία. Άντε, δεν μπορώ τη λέξη. Έχω πάρει και αρκετά μηνύματα, γιατί όπως είναι γνωστό, το Μουντιάλ είναι στοίχημα. Έτσι το εκλαμβάνει τώρα όλος, ο περισσότερος κόσμος. Το περιμένει σαν στοίχημα. Είναι χρυσή ευκαιρία για τους τζογαδόρους αλλά και για τους μη τζογαδόρους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πέσουν στοίχημα στο ποδόσφαιρο. Όταν όμως έχω τις δύο μεγάλες διοργανώσεις, το Euro και ειδικά το Μουντιάλ, όλοι πέφτουν με τα μούτρα στο στοίχημα. Και υπάρχουν πολλών ειδών παιχνίδια. Ξέρω ανθρώπους που παίζουν τα κόρνερ. Πάρα πολλοί παίζουν τα κόρνερ. Υπάρχουν και πολλοί που παίζουν ποιος θα είναι ο πρώτος κόρνερ του Μουντιάλ. Για όσους δεν έχουν δει τα κοιτάπια, να πω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες και η UEFA και η FIFA, συγγνώμη, αναφέρουν για πρώτος κόρνερ στο Μουντιάλ το Μέση. Με απόδοση 7,5. Πρώτο σκόρερ ο Μέση, ή μάλλον με τη μικρότερη απόδοση, ο Μέση, 7,5. Δεύτερος στη λίστα, ο Νεϊμάρ, όχι ο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ, με 8. Και τρίτος στη λίστα είναι δύο μαζί, ο Ρονάλντο και ο Γκρισμάν, με 10 απόδοση. Με 12 απόδοση στο στοίχημα, είναι άλλοι δύο στη λίστα. Ποιοι? Ο Κέιν και ο Λουκάκου. Και ο Άγγλος και ο Βέλγος 12 απόδοση πληρώνουν ότι θα βγουν πρώτη σκόρα στο Μουντιάλ. Και ακολουθούν μετά με 20 απόδοση ο Σουάρες με τον Καβάνι. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά.
Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Είμαι συνταξιούχος από τον υπόδρομο, τζόκεϊ πρώην. Τζόκεϊ? Ναι, ναι, Γιώργο, και ξέρω ότι σ' αρέσουν οι υποδρομίες. Για πες μου το όνομα, θύμισε μου το. Δεν μπορώ να σου πω το επιθετό μου, γιατί μετά πλακώσει μια και. Τι θα γιατί τι απάντησε, δεν κατάλαβα. Μυστικό είναι. Όχι, δεν είναι μυστικό, αλλά. Έλα μόνο τώρα, πες το επιθετό σου να πούμε. Σκιαδόπουλος. Μάλιστα. Σωτήρης Σκιαδόπουλος. Έλα, δεν σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι, βέβαια. Σκιαδόπουλος. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ναι. Είχα μπει στο ίντερνετ. Ναι. Και είχα δει μια εκπομπή σου, δεν ξέρω ποια εκπομπή, που είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο. Ναι. Το οποίο αυτό μπορεί να ήταν Ολυμπιακός και σου λέει. Κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε η συζήτηση και λες εσύ ότι το μόνο που ξέρω του λες είναι ότι βγάζει το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος στο πρωτάθλημα. Αυτό του είπες. Ναι. Και σου λέει αυτός. Καλό είναι μάγκα, σου λέει αυτός. Άμα το πάρει, εσύ τι θα κάνεις. Και του λες, κοίταξε, δεν κάνω πρόβλεψη. Εκτιμάω καταστάσεις, του λες εσύ. Ναι. Και καθώ και το άκουγα τώρα, εγώ είχα μπει στο ίντερνετ. Και πράγματι έγινε όπως το είπες εσύ, Γιώργο. Ναι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος που σου βγήκε επιθετικά μέσα σε εισαγωγικά, δεν πρέπει να βγει και να σου ζητήσει συγγνώμη. Όχι μου, εντάξει. Εντάξει, τι έγινε. Είχε μια άλλη άποψη. Αυτός άλλη άποψη. Εγώ εντάξει. Τι όχι, αλλά στο είπε κάπως επιθετικά. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να μπει και να του πει: μπράβο, ρε Γιωργάρα, είσαι μάγκας. Το πες όπως έγινε. Συγγνώμη για αυτό που είπα. Για πες μου, Αναπαταρά, τι βλέπεις από Μουντιάλ. Εγώ το προσωπικά να σου πω, εγώ Γιώργο μου. Ναι. Βλέπω τη Βραζιλία. Εγώ προσωπικά. Όπως όλος ο κόσμος. Α, ναι. Ναι, όχι, σου απάντησα. Έγινε, ρε. Εσύ τι βλέπεις, Γιώργο. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα.